Με την πανδημία να δημιουργεί ανασφάλεια και αγωνία, ούτε ο άστατος καιρός δεν κατάφερε να αποθαρρύνει τους Ηρακλειώτες, οι οποίοι στρέφονται στα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο για να κάνουν δωρεάν rapid test. Αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο είναι ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός στη δύσκολη αυτή φάση. Πέρα από το σταθερό σημείο ελέγχου του ΕΟΔΗ στην πλατεία Ελευθερίας που βλέπετε πίσω μου, επανέρχεται από αύριο και το σημείο στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Περισσότερο διαρθρωτικά, και επειδή ο κόσμος το έχει ζητήσει, είναι ψυχολογικό παρά πρακτικό το θέμα. Απλώς θα πρέπει να ξέρει ότι η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τις ώρες 9 με 3 το απόγευμα, θα δουλεύει και η Αγία Εκατερίνη. Λόγω καιρού τώρα μία έρχονται, μία δεν έρχονται. Μια από αυτές τις μέρες ήταν έντονα, δηλαδή είχαμε φτάσει σχεδόν τα 800 δείγματα. Και εντάξει, λόγω της κατάστασης τώρα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί. Τις Κυριακές θα δουλεύουν μόνο τα σημεία της Πλατείας Ελευθερίας και τον αύριο χώρο της 7η ΔΥΠΕ. Επιπλέον στη μάχη ρίχνονται και οι ένοπλες δυνάμεις, αφού όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, 3 επιπλέον σημεία ελέγχου λειτουργούν καθημερινά στην Κρήτη από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα, στο Ηράκλειο στη ΣΕΑΠ, στο στρατόπεδο Δασκαλογιάννη, στο Ρέθυμνο στο πρώην γραφείο στρατολογίας απέναντι από το δικαστικό Μέγαρο και στα Χανιά στο ναυτικό νοσοκομείο. Αυτό, για να ξεκαθαρίσω, είναι σημεία τα οποία θα γίνεται επιβεβαίωση θετικών. Για δωρεάν. Ναι, αλλά θέλω να μπω στην τράπεζα για να πάρω κάτι λεφτά. Λέει, χωρίς τεστ, λέει, δεν μπορείς να μπεις. Το ενδιαφέρον, όπως και η ανασφάλεια για την εξέλιξη των κρουσμάτων και τις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία παραμένουν αμείωτα και μόνο τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν 3.308 rapid test και εντοπίστηκαν 499 θετικά κρούσματα. Τα περισσότερα από αυτά καταγράφηκαν στην 7η υγειονομική περιφέρεια και συγκεκριμένα 131 θετικά. Στην πλατεία Ελευθερίας 78 θετικά και στο παλιό νοσοκομείο Χανίων 70 θετικά. Μία φορά την εβδομάδα κάνω έναν έλεγχο για να δω τι γίνεται γενικά, γιατί συναναστρέφομαι με κόσμο στη δουλειά που είμαι και θέλω έτσι να ξέρω περίπου πού βρίσκομαι.